Μάλιστα, να περάσουμε και στην κυρία Καφαντάρη για ένα πρώτο σχόλιο. Αν δεν κάνω λάθος, σας δίνουν ένα ποσοστό 5,5% και αφήνουν μετά από σας τη Χρυσή Αυγή, και αυτό φαντάζομαι είναι ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα για όλους εδώ που βρισκόμαστε σε αυτή την παρέα. Ωστόσο, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος πώς βλέπει τα πράγματα και τι περιθώρια υπάρχουν να αυξήσετε και ελάχιστα το ποσοστό σας? Καταρχήν να πω για τη Χρυσή Αυγή ότι εμάς δεν μας φτάνει να μειωθεί το ποσοστό της. Πρέπει να εξωστρακιστεί, να αδειάσει η Βουλή από τη Χρυσή Αυγή. Είναι απαράδεκτο να υπάρχουν φασίστες, εγκληματική οργάνωση, δίπλα στα υπόλοιπα κόμματα, με τα οποία εμείς διαφωνούμε, με τα αστικά κόμματα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τα εξισώνουμε με την εγκληματική οργάνωση που λέγεται Χρυσή Αυγή. Άρα δεν έχει καμία δουλειά εκεί μέσα η Χρυσή Αυγή. Ο κόσμος πρέπει πραγματικά να τη μαυρίσει, μαύρη είναι, να τη μαυρίσει ακόμα περισσότερο. Αυτό πάντως είναι εντυπωσιακό ότι παρόλο που τα συζητάμε εδώ πέρα, βλέπουμε ότι έχει τα δικά της ποσοστά, δυστυχώς. Μα η Χρυσή Αυγή τι είναι? Και αυτό δηλαδή πρέπει να το δούμε και λίγο και πιο σοβαρά όσο αφορά την κοινωνία, έτσι, τον κορμό της κοινωνίας. Να δούμε καταρχήν, για να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο, πρέπει να δούμε τι είναι ο φασισμός, τι ρόλο παίζει. Γιατί γεννιέται ο φασισμός και γιατί υπάρχει και ποιοι τον συντηρούν και τον τροφοδοτούν. Ο φασισμός δεν είναι μια ομάδα άρρωστων εγκληματικών στοιχείων. Αυτά όλα τα χαρακτηριστικά προέρχονται από το ρόλο ύπαρξής τους, που είναι το σκυλί του καπιταλιστικού συστήματος. Δηλαδή ο καπιταλισμός στα δύσκολά του βγάζει έξω τον φασισμό για να τσακίζει τα εργατικά κινήματα, ό,τι προοδευτικό υπάρχει. Επομένως, αν δεν τον δούμε με αυτή τη ματιά, δεν μπορούμε και να τον χτυπήσουμε. Γιατί καπιταλισμός στα δύσκολά του ίσον φασισμός. Τώρα, για τα ποσοστά του Κομμουνιστικού Κόμματος. Εμείς λέμε κάτι εντελώς διαφορετικό από όλα τα άλλα κόμματα, από αυτό που λέμε εμείς αστικά κόμματα. Αυτό που λέμε εμείς το εντελώς απέναντι σε όλους τους άλλους είναι το εξής, ότι όποιος πλούτος γεννιέται από τη δουλειά των εργαζόμενων, όχι από τους επιχειρηματικούς ομίλους. Όμως όλο αυτό το πλούτο στον καπιταλισμό τον καρπώνονται όλο και πιο λίγοι, που μέσα στον ανταγωνισμό τους τρώγονται σαν τα σκυλιά και σε εθνικό επίπεδο και σε διεθνές επίπεδο. Επομένως, ο ανταγωνισμός των επιχειρηματικών ομίλων, που έχουν και την εξουσία, τα κόμματα είναι το πολιτικό τους προσωπικό. Και δεν υπάρχει περίπτωση να βγει κυβέρνηση, αυτό το είδαμε ολοκάθαρα και με το ΣΥΡΙΖΑ, αν δεν ορκιστεί η υποταγή στα επιχειρηματικά κέρδη. Αυτά τα κέρδη λοιπόν φέρνουν αναγκαστικά μέσα στον ανταγωνισμό όλο και πιο μειωμένα δικαιώματα των εργαζόμενων, που όμως παράγουν τον πλούτο. Εμείς τι λέμε λοιπόν? Ότι στην κοινωνία το παρασιτικό στοιχείο δεν είναι αυτοί που εργάζονται, είναι αυτοί που καρπώνονται τον πλούτο αυτών που εργάζονται. Και προτείνουμε το σοσιαλισμό. Και εκεί δεν χωράει, δεν υπάρχει τόπος ούτε για Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι η Ένωση των Επιχειρηματικών Ομίλων, ούτε για το ΝΑΤΟ, που είναι η στρατιωτική τους δομή για να επιτίθεται στους λαούς για τα συμφέροντα των ομίλων. Δεν χωράνε ιδιωτικά συμφέροντα στις μεγάλες επιχειρήσεις, τις οποίες συντηρούν, δουλεύουν και αξιοποιούν και παράγουν τον πλούτο οι ίδιοι εργαζόμενοι, αλλά όλος αυτός ο πλούτος πρέπει να ανήκει σε ένα λαϊκό κράτος με κυρίαρχο το λαό, για να καρπώνεται αυτό που παράγει. Μέσα στον καπιταλισμό τώρα τι συναντάμε? Αυτό που ζούμε. Όλο και χειρότερη η θέση των εργαζόμενων, των φτωχών και λαϊκών στρωμάτων. Και αυτό είναι μονόδρομος. Στις 5 Ιουνίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κομισιόν έδωσε τα νέα προαπαιτούμενα, στα οποία ήδη έχει συμφωνήσει και η σημερινή κυβέρνηση και από ό,τι φαίνεται και η αυριανή, η Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, ναι. Να πάμε και στην κυρία Καφαντάρη. Η οικονομική πολιτική λίγο πολύ είναι γνωστή, που θέλετε να ακολουθήσετε. Το θέμα είναι τι στάση θα κρατήσετε εντός του Κοινοβουλίου σε περίπτωση που έρθουν άλλα προγράμματα και ενδεχομένως να μας γυρίσουν μέρες πίσω. Καταρχήν να σας πω ότι η παγκόσμια οικονομία, από ό,τι λένε οι ειδικοί, οι αστικές προβλέψεις, είναι προ νέας κρίσης. Αυτό τι σημαίνει? ότι ο ανταγωνισμός θα οξυνθεί, ότι θα περάσουμε σε ακόμα μεγαλύτερες δυσκολίες και πάντα την πληρώνουν οι εργαζόμενοι. Όμως, έστω μέχρι τότε, να δούμε ποια είναι η σημερινή πραγματικότητα και αυτό που έρχεται χωρίς νέο μνημόνιο. Γιατί οι δεσμεύσεις είναι μέχρι το 2060 που έχουν υπογράψει. Αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι αυξήθηκαν οι θέσεις εργασίας, σκεφτείτε ότι η επέκταση των ελαστικών σχέσεων εργασίας είναι τεράστια. Ενώ το 2011 ήταν 80-20, αυτή τη στιγμή είναι 70-30 και επεκτείνεται και όχι μόνο στην Ελλάδα, σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το άλλο παραμύθι με τις συλλογικές συμβάσεις, επίσης, είναι κραυγαλαίο ψέμα, διότι δεν μπορούν να υπογραφούν συλλογικές συμβάσεις με επεκτασιμότητα, γιατί οι νόμοι που έχουν ψηφιστεί και οι όροι που υπάρχουν δεν αφήνουν το παραμικρό περιθώριο. Σκεφτείτε ότι οι εργοδότες, γιατί για να υπογραφεί κλαδική σύμβαση, πρέπει το 50% των εργοδοτών να συμφωνήσει με τη συγκεκριμένη κλαδική. Μα δεν δίνει κανένας, δεν υποχρεώνεται ο εργοδότης να δώσει το μητρό των μελών του για να διαπιστωθεί αν είναι 50 συν. Επίσης, έχει ψηφίσει τον απεργοκτόνο νόμο, όπου δεν μπορεί να γίνει νόμιμα απεργία, και ενώ πριν που μπορούσε, οι 9 στις 10 απεργίες έβγαιναν παράνομες και καταχρηστικές από τα δικαστήρια. Δηλαδή, έχει πνίξει τόσο τη δυνατότητα των εργαζόμενων, μέσα, μαζί με την τρομοκρατία που κυριαρχεί στις επιχειρήσεις, μέσα στην απαξίωση του συνδικαλιστικού κινήματος, που οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ, είδατε πόσο έχουμε προσπαθήσει και προσπαθούμε να εμποδίσουμε την οθεία, τον εξευτελισμό, τους εργοδότες μέσα στα σωματεία. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρωταγωνιστεί μαζί με όλους τους άλλους, με όλες τις άλλες δυνάμεις, και τη Νέα Δημοκρατία και τους συνδικαλιστές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, απέναντι στη δυνατότητα ανάπτυξης αυτού που λέμε εμείς κινήματος, δηλαδή εργαζόμενων άφοβων που διεκδικούν τα δικαιώματά τους. Και αυτό δεν είναι στόχος σοσιαλισμός, είναι να μπορέσουν οι εργαζόμενοι, δυνατοί ενωμένοι, να αναπτύξουν με τη δυναμική αυτή των αγώνων τους τα δικαιώματα, το να αγωνίζονται για τα δικαιώματά τους. Επομένως, μην έχουμε την παραμικρή αμφιβολία για το εξής. Και αυτό ενώνει όλες τις πλευρές. Αυτό που έλεγα πριν, στην αρχή. Η ανάπτυξη, για την οποία όλοι πασχίζουν, δεν είναι η ανάπτυξη των δικαιωμάτων. Η Κομισιόν έχει στην περιγραφή της, βάσει των ανησυχιών για τα ψίχουλα που έδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ, που δημιουργούν δημοσιονομικό κενό, γιατί για ψίχουλα μιλάμε. Όταν σου παίρνει 10 και σου δίνει μισό, μιλάμε για ψίχουλα. Και αυτά τα ψίχουλα έρχεται και τα βάζει ως ανησυχία για δημοσιονομικό κενό και λέει ότι δεν μπορεί, πρέπει να γίνουν, να προχωρήσουν μέτρα, πληστηριασμοί των κατοικίων, φόροι και χαράτσια με τη συγκέντρωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Οι 120 δόσεις τι είναι? Ένας άνθρωπος που ήδη χρωστάει, σημαίνει ότι βρίσκεται σε μεγάλη ανέχεια οικονομική. Του βάζεις λοιπόν σε 120 δόσεις να πληρώνει το παλιό χρέος. Οι δόσεις, οι καινούργιες, έρχονται. Όταν ο άλλος έχει τέτοια φορολογία και τέτοια μειωμένη ζήτηση μαζί, που δεν μπορεί να πληρώσει την τρέχουσα δόση, πώς θα πληρώσει και τις δόσεις των παλιών χρεών? Και με 2 μη πληρωμές... Και δεν σταματάει ποτέ το χρέος και ένας άλλος κύκλος. Συγγνώμη να ολοκληρώσω με αυτό μέχρι να πάμε στην επόμενη φάση. Δεν υπάρχει περίπτωση, όποιος και αν έρθει, που είναι ήδη ορκισμένος στις Κομισιόν της Δεσμεύσης, όποιος και να έρθει και σε ό,τι συνδυασμό και σε ό,τι συσχετισμούς, οι εργαζόμενοι να μην έρθουν σε πολύ χειρότερη θέση. Για τους εργαζόμενους το δίλημμα δεν είναι ποιος θα είναι η κυβέρνηση. Το δίλημμα είναι αν η αντιπολίτευση, η λαϊκή αντιπολίτευση, που πρέπει να είναι ένα πολύ δυνατό κομμουνιστικό κόμμα, θα είναι την άλλη μέρα στις 8 Ιουλίου με τους εργαζόμενους οργανωμένους στα σωματεία να παλεύουν για να μην υλοποιηθούν όλα αυτά.